Καλησπέρα σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον κλάδο των θεραπευτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές, ιδιωτικές ή δημόσιες, υπηρετούν ανθρώπους που έχουν πληγεί από το φαινόμενο της εξάρτησης. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, έχουν διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών τους και σε υπηρεσίες που προσβλέπουν στην προσωπική ανάπτυξη αλλά και στην ανάπτυξη των σχέσεων με τους γύρω μας. Σε ό,τι όμως αφορά την εξάρτηση, παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη αλλά και θεραπεία εξάρτησης, υποστήριξη για τους συγγενείς, για την οικογένεια, λύσεις σε προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το νόμο και την νομοθεσία. Και βέβαια επιστροφή στην κοινωνία μετά το τέλος του προγράμματος και την επανένταξη σε αυτήν. Σήμερα θα δούμε κατά πόσο η επιχειρηματικότητα και το μάρκετινγκ έχει θέση μέσα σε έναν τέτοιον οργανισμό. Και βέβαια θα δούμε ποιος είναι ο ρόλος του κράτους ή ποιος θα έπρεπε να ήταν. Πάμε να δούμε τη σημερινή μελέτη περίπτωσης. Σήμερα βρισκόμαστε στο ΚΕΑΣ, στο Κέντρο Έρευνας Ανθρωπίνων Συμπεριφορών. Το ΚΕΑΣ είναι ένας οργανισμός ο οποίος ασχολείται με το φαινόμενο των εξαρτήσεων σε πολλά επίπεδα και βέβαια υποστηρίζει και τους ανθρώπους που θέλουν να απαλλαγούν ή να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μέρη Μανιάτη, η οποία είναι ψυχολόγος και ιδρύτρια του κέντρου, αλλά και τον κύριο Γιάννη Δαρσινό, ο οποίος επίσης είναι ψυχολόγος αλλά και πρόεδρος του οργανισμού Επιστροφή. Κύριε Μανιάτη, θέλω να ξεκινήσω από εσάς. Θέλω να μου πείτε γιατί, ποια είναι μάλλον η προσέγγιση του κέντρου στην απεξάρτηση. Okay. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πρόγραμμα της απεξάρτησης που έχουμε στο ΚΕΑΣ. Που λέγεται επιστροφή στο κέντρο. Αυτό που δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι στο τι έχει να πει η επιστήμη για το φαινόμενο της εξάρτησης και παράλληλα έχουμε και μια ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία απέναντι στο φαινόμενο και αυτά τα δύο χαρακτηριστικά νομίζω ότι είναι τα πράγματα που μας διακρίνουν. Και σας διαφοροποιούν. Και μας διαφοροποιούν. Και εδώ μου δίνετε δυνατότητα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Δαρσινό. Γιατί κάποιος να επιλέξει ένα ιδιωτικό, μια ιδιωτική μονάδα για να θεραπευτεί και όχι μια δημόσια. Να ξεκινήσω κι εγώ ευχαριστώντας. Μπορεί να είναι κάπως κλισέ, αλλά σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και για την ευαισθητοποίηση που έχετε να παρουσιάσετε ένα τέτοιο θέμα. Λοιπόν, πραγματικά δεν θα έπρεπε να το δει κανείς έτσι. Μέχρι τώρα αυτό κοιτάμε, ιδιωτικό, δημόσιο. Θα έπρεπε, τουλάχιστον στην απεξάρτηση, να το δει κανείς προσφερόμενες υπηρεσίες. Δηλαδή, έχει να επιλέξει κανείς. Αντί να χωρίζουν αυτούς τους δύο τομείς, τον ιδιωτικό και το δημόσιο, θα έπρεπε να είναι από κοινού και να έχει σημασία το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει κανείς. Υπάρχει διαφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών που θα βρει κάποιος ένα ιδιωτικό χώρο από ότι σε ένα δημόσιο? Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι δεν θα έπρεπε να το δει έτσι κάποιος, ότι είναι διαφορετικά το ένα. Γιατί θα καταλήξει κανείς τι, να σκέφτεται ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο. Mm-hmm. Έτσι. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο εμείς. Εμείς κινούμεθα ενωτικά. Θα έλεγα ότι πρέπει να κινούνται μαζί αυτοί οι δύο φορείς. Και όλοι μαζί να το πούμε έτσι. Το ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο, αλήθεια, τώρα, οικονομική κρίση, προβλήματα, πίεση στην καθημερινότητα. Έχετε παρατηρήσει έξαρση του φαινομένου των εξαρτήσεων αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια που η Ελλάδα έχει και οι Έλληνες αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης? Κυρία Μανιάτη. Δεν μπορώ να πω. Δεν υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι υπάρχει έξαρση. Υπάρχει διαφοροποίηση, δηλαδή έχει αλλάξει ενδεχομένως ο τρόπος που κάποιος μπορεί να βρει ναρκωτικά. Έχουν αλλάξει τα είδη των ναρκωτικών που κυκλοφορούν στη μαύρη αγορά. Αλλά το αν έχει αυξηθεί ή όχι, δεν υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία ότι σε όλο τον κόσμο με τα χρόνια αυξάνονται οι κρίστες και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Νομίζω ότι και η Ελλάδα ανήκει σε αυτή την λογική κατηγορία. Έχω δει το έργο σας και βέβαια η εξάρτηση δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, έτσι. Είναι ο τζόγος. Ναι, είναι ο τζόγος, είναι το φαγητό, μπορεί να είναι οι σχέσεις, ο τρόπος που σχετίζεται ένας άνθρωπος. Είναι οτιδήποτε μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να χάσει το μέτρο. Και πότε πραγματικά, κύριε Δαρσινέ, μπορεί να ζητήσει κάποιες βοήθεια?
Αμέσως μόλις αντιληφθεί ότι από μέσα του αντιληφθεί ότι έχει κάποιο πρόβλημα, αρχίζει και αναρωτιέται ο άνθρωπος, έχω ή δεν έχω. Όταν αρχίζεις και σκέφτεσαι έτσι, θα πρέπει να ζητήσεις βοήθεια. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Mm. Πολύ ωραία. Και τώρα ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στις δικές σας ερωτήσεις πάνω στο μάρκετινγκ και στην επιχειρηματικότητα. Σε ό,τι αφορά τη σημερινή ερώτηση, γιατί όπως ξέρετε μπορείτε να μου στέλνετε τις ερωτήσεις σας που αφορούν στο μάρκετινγκ και στην επιχειρηματικότητα της επιχείρησής σας και θα σας δίνω απαντήσεις μέσα από αυτήν την εκπομπή. Μας έχει γράψει κάποιος ο οποίος έχει στην Αργυρούπολη εμπορική επιχείρηση και δεν ξέρει πόσα χρήματα πρέπει να ξοδέψει για το μάρκετινγκ της επιχείρησής του. Συγκεκριμένη απάντηση δεν υπάρχει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να γίνει μια ουσιαστική μελέτη σε ποιο στάδιο τη ζωή τη βρίσκεται η επιχείρηση. Είναι καινούρια, είναι στην ορίμανση, έχει προβλήματα, βρίσκεται στην πτώση. Μιλάω για τον κύκλο ζωή τη επιχείρηση. Άρα, πρώτα πρέπει να εντοπίσουμε και να δούμε σε ποια φάση βρίσκεται η επιχείρηση. Ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται, θα δούμε και πόσα χρήματα πρέπει να ξοδέψουμε. Σίγουρα δεν χρηματοδοτούμε το μάρκετινγκ παρά μόνο εάν βρισκόμαστε στην ανάπτυξη ή στην εισαγωγή στην αγορά, δηλαδή στα πρώτα χρόνια ζωή τη επιχείρηση. Άρα, λοιπόν, νούμερο 1. Σε ποια φάση βρίσκεται η επιχείρηση. Νούμερο 2. Πώς πάει η χρηματοοικονομική ροή. Υπάρχει αποθεματικό ή πρέπει να χρηματοδοτήσουμε εμείς τις ενέργειες marketing. Και βέβαια το πιο σημαντικό, τι θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό που πρέπει να έχετε κατά νου πάντα είναι ότι το marketing δεν λειτουργεί πυροσβεστικά. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, θέλει στρατηγική και είναι μια διαρκής διαδικασία. Εάν περιμένετε και αν πλανάρετε σωστά αυτά που θέλετε να κάνετε, σίγουρα θα βγείτε κερδισμένοι. Επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, σήμερα είμαστε στο ΚΕΑ, στο Κέντρο Έρευνας Ανθρωπίνων Συμπεριφορών και θα δούμε πώς λειτουργεί το μάρκετινγκ σε μια θεραπευτική μονάδα και αν λειτουργεί. Κύριε Δαρσίνα, θέλω να ρωτήσω, γιατί να επιλέξει κάποιος το δικό σας κέντρο για να απεξαρτηθεί. Είμαστε η τελευταία λέξη της τεχνογνωσίας. Χρησιμοποιούμε μεθόδους που είναι τελευταίες, όπως αυτό της διαρκής αξιολόγησης. Καθώς και το μοντέλο ότι εφαρμόζουμε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου. Εξατομίκευση θεραπευτικού προγράμματος και κατά το σχεδιασμό στην αρχή και κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανάλογα με την πορεία του θεραπευόμενου. Πολύ ωραία. Κυρία Μανιάτη, πολλά χρόνια εμπειρίας πάνω στην απεξάρτηση, ιδιαίτερο αντικείμενο. Αυτό πώς επηρεάζει το μάρκετινγκ το οποίο μπορείτε να κάνετε ως ιδιωτικό κέντρο. Με πονοκέφαλο. Είναι η έννοια που τουλάχιστον η δική μας ομάδα, που θα μπορούσα να μας χαρακτηρίσω σαν μια ομάδα επιστημόνων, ονειροπόλων με κοινωνικές ευαισθησίες, μόνο πονοκέφαλο μας έχει προκαλέσει και ενδεικτικά τα πρώτα πολλά χρόνια, τα πρώτα 7 χρόνια του οργανισμού ήταν τόσο μεγάλη η πρόπληση του να δημιουργήσουμε αυτό που δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με το marketing. Που να στηθεί όλο αυτό. Ναι. Μεγάλη πρόκληση. Mm-hmm. Μεγάλη πρόκληση. Κύριε Δαρσίνα, ταιριάζει ο όρος του marketing και της υγείας, των υπηρεσιών υγείας. Ναι, είναι ένα θέμα γιατί συνήθως τα προϊόντα κινούνται ανταγωνιστικά στο τομέα της υγείας και ειδικότερα στο τομέα της εξάρτησης χρειάζεται να κινηθούμε ενωτικά, ομαδικά, συνενετικά. Μόνο έτσι θα αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο θέμα γιατί είναι ένα θέμα που απλώνεται σε πολλούς τομείς. Έχει να κάνει με την παρανομία, άρα χρειάζεται η αστυνομία, χρειάζεται το δικαστικό σώμα. Έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια περίθαλψη, έχει να κάνει με την έβρεση εργασίας, με την επιμόρφωση των θεραπευτικών. Πάρα πολλοί άξονες δηλαδή. Ναι, και χρειάζεται πολλές δομές. Mm-hmm. Θα μπορούσε να... Πώς θα μπορούσε να κινηθεί ανταγωνιστικά, δηλαδή ο καθένας θα έπρεπε να έχει όλες αυτές τις δομές για και να λέει ότι οι δικές μου είναι καλύτερες έναντι του άλλου. Και μια και μιλάτε για ανταγωνιστές, κύριε Μανιάτη, ποια είναι η καλύτερη τεχνική marketing που έχετε δει από κάποιον άλλον ανταγωνιστή.
Και μετά θα σας ρωτήσω εσάς για τη χειρότερη. Ναι, εγώ θέλω λίγο να προσθέσω εδώ ότι το θέμα του marketing είναι πονοκέφαλος γιατί. Γιατί ουσιαστικά... Ωραίος πονοκέφαλος. Για εσάς ενδεχομένως, για εμάς δεν ξέρω. Αλλά είναι πονοκέφαλος γιατί. Γιατί ουσιαστικά στο σχεδιασμό των προσφερομένων υπηρεσιών πρέπει, οφείλει κανείς να βάζει πάνω το να βάζει την ποιότητα πάνω από το κόστος, πάνω από το κέρδος μάλλον. Λοιπόν, αυτή η εξίσωση δεν είναι εύκολη. Οπότε, ουσιαστικά γεννιούνται πάρα πολλά δεοντολογικά προβλήματα. Προβλήματα ηθικής και δεοντολογίας. Οπότε, για μένα η καλύτερη προώθηση είναι το να εμπνέονται οι άνθρωποι, δηλαδή να δίνεις τροφή μέσα από την, να δίνεις τροφή για σκέψη και όχι να δίνεις συναίσθημα. Mm-hmm. Δηλαδή οτιδήποτε... Έμπνευση. Inspiration. Ναι, inspiration. Mm-hmm. Δηλαδή δεν λειτουργεί. Μάλλον είναι εύκολο να προσεγγίσει κανείς συναισθηματικά το πρόβλημα της εξάρτησης. Στην ουσία αυτό που χρειάζεται είναι να εμπνεύσουμε ανθρώπους ότι κάτι διαφορετικό έχουμε να τους πούμε. Από αυτό που οι ίδιοι ξέρουν. Και ότι υπάρχει κάτι καλύτερο για τη ζωή τους. Και ότι υπάρχει κάτι καλύτερο για τη ζωή τους, όχι ένα ευχολόγιο, αλλά μία ουσία. Ότι στην ουσία υπάρχει κάτι καλύτερο για τη ζωή τους. Οπότε, για μένα, τέτοιου είδους δείγμα δεν υπάρχει στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου. Μου απαντήσατε και στο τι είναι μια θετική ενέργεια και στο ποια θα ήταν μια αρνητική ενέργεια. Δεν απάντησα στο ποια είναι μια αρνητική. Ποια είναι μια αρνητική ενέργεια. Μια αρνητική για μένα είναι, μάλλον έδωσα ένα στίγμα. Η αρνητική για μένα προώθηση αυτού του είδους των υπηρεσιών είναι όταν προσωποποιούνται, όταν πρόσωπα παίρνουν πάνω τους το συγκινησιακό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος βγαίνει προς τα έξω και λέει: «Εγώ είχα αυτό το πρόβλημα και έχω κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Ελάτε να κάνετε αυτό που έκανα εγώ». Το πριν και το μετά, δηλαδή. Πολύ ωραία. Στο θέμα της εξάρτησης είναι πάρα πολύ μεγάλη παγίδα αυτό. Γιατί κάτι που δουλεύει για τον έναν δεν σημαίνει ότι δουλεύει για όλους. Και εδώ στηρίζεται το πρόγραμμά σας που αφορά την εκτατομήκευση. Το one size fits. It does not fit all. Does not fit. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα ήρθε η ώρα για την ανακεφαλαίωση όσων ακούσαμε μέχρι τώρα. Στη σημερινή μελέτη περίπτωσης, μιλήσαμε για το πόσο σημαντικό είναι να ενθουσιάζουμε και να εμπνέουμε τους θεραπευόμενους. Εγώ θα το επεκτείνω. Εγώ θα πω πόσο σημαντικό είναι να εμπνέουμε τους πελάτες μας. Ακούστε μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εμπνεύσετε τους πελάτες σας, γιατί οι πελάτες που εμπνέονται από τους επιχειρηματίες είναι οι πελάτες οι οποίοι μένουν στην επιχείρηση για πάντα. Και είναι αυτό το οποίο θέλουμε ουσιαστικά. Άρα, επικοινωνήστε μαζί τους όταν δεν έχετε κάτι να τους πείτε. Είναι πολύ όμορφο ακόμα και τα Χριστούγεννα να στείλετε ένα απλό χρόνια πολλά ή να πάρετε να πείτε ένα χρόνια πολλά χωρίς να επικοινωνήσετε καμία προσφορά ή χωρίς να του πείτε ότι έχει βγει ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία. Νούμερο 2. Ενημερώστε τους για κάτι που δεν γνωρίζουν και ακόμα και αν δεν έχει σχέση με το δικό σας αντικείμενο. Αν ξέρετε καλά τους πελάτες σας και ξέρετε τι τους ενδιαφέρει και τι τους απασχολεί, αν ακούσετε κάτι που μπορεί να έχει ενδιαφέρον για εκείνους, επικοινωνήστε το σε αυτούς. Θα δείτε πόσο θα χαρούν. Τρίτον, ρωτήστε και ενδιαφερθείτε για εκείνους. Τέταρτον, ασκήστε ενσυναίσθηση. Αυτό τι θα πει, μπαίνω στα παπούτσια του άλλου. Προσπαθήστε να τους νιώσετε. Αυτό θα σας φέρει πιο κοντά. Θα χτιστεί εμπιστοσύνη. Και βέβαια, άμα χτιστεί εμπιστοσύνη, κατά μπορούμε να τους πείσουμε και περισσότερο. Αποφύγετε τις δικαιολογίες. Ακόμα και λάθος να γίνει, να είστε ειλικρινείς. Έγινε αυτό και αυτό. Θα εκτιμηθεί όσο τίποτε άλλο. Και τελευταίο, επικοινωνήστε μετά την πώληση. Όχι μόνο για να δείτε αν το προϊόν ή η υπηρεσία βρήκε θετική ανταπόκριση από τον πελάτη, αλλά για να δείτε πώς γενικά μπορείτε να υποστηρίξετε και να εμπλουτίσετε όλη την εμπειρία που ζει μαζί σας ο πελάτης σας. Αν εμπνεύσετε έναν πελάτη πραγματικά, θα δείτε ότι αυτός ο πελάτης θα είναι πελάτης για μια ολόκληρη ζωή. Επιστρέφουμε και πάλι στο ΚΕΑΣ, στο Κέντρο Έρευνας Ανθρωπίνων Συμπεριφορών. Κύριε Δαρσινέ, πώς τίμα marketing δεν έρχεται εσωτερικά, αλλά πώς υλοποιείτε κάποιες ενέργειες? Που αφορούν το marketing. Βεβαίως. Κοιτάξτε, όταν κάποιος έχει ένα θέμα με την εξάρτηση, έρχεται σε εμάς για να μας συμβουλευτεί. Όταν έχουμε και εμείς ένα θέμα marketing, επειδή δεν έχουμε τμήμα marketing εμείς, ανατρέχουμε σε ένα σύμβουλο marketing. Α, πολύ ωραία. Κυρία Μανιάτη, πώς μπορεί το κράτος να προασπίσει το έργο
αυτό το ευαίσθητο έργο της απεξάρτησης και των εξαρτήσεων γενικότερα. Θα μπορούσε να μην κάνει το κράτος τον θεραπευτή και να αναθέσει αυτό το έργο σε ανθρώπους και σε σχήματα ανθρώπων που αποδεδειγμένα κάνουν αποτελεσματική δουλειά και να αγοράσει το κράτος τις υπηρεσίες. Να μην παράγει το κράτος τις υπηρεσίες, ώστε να είναι ανταγωνιστικό. Ώστε να μπορέσουν, οι άνθρωποι να δημιουργήσουν μονάδες οι οποίες είναι και evidence-based και cost-effective. Και ποιοτικές και αποτελεσματικές. Και ποιοτικές και αποτελεσματικές και οικονομικές. Αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει το κράτος, αναλάβει την, αν θέλετε, να βάλει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο και να το ανοίξει ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν ανταγωνιστικές ή συνεργατικές με την έννοια της... Ναι. Δηλαδή, μονάδες οι οποίες όντως αξίζει το κόπο να πληρωθούν για να παράξουν το έργο που χρειάζεται να παράξουν, οι οποίες θα ελέγχονται και θα διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητά τους. Σε έναν ιδεατό, ίσως, κόσμο στην πρώτη φάση για την Ελλάδα, σας δυσκολεύει το κράτος, κύριε Δάση, ναι. Μας δυσκολεύει. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και έχουμε πάρει βοήθεια βεβαίως, αλλά δεν είναι από το κράτος, είναι από συγκεκριμένους ανθρώπους του κράτους που είναι ευαισθητοποιημένοι και έχουν δείξει έτσι κάποια κατανόηση και από αυτούς, με αυτούς έχουμε συνεργαστεί και βεβαίως, αλλά γενικά το κράτος όχι. Όχι. Το θέμα είναι ευαίσθητο και θέλει το κοινό να ευαισθητοποιηθεί. Πώς μπορεί το ευρύ κοινό να ευαισθητοποιηθεί γύρω από αυτό το θέμα, πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος? Σωστή ενημέρωση. Σωστή ενημέρωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω. Υπάρχει πολύ ελλιπής ενημέρωση στο θέμα των ναρκωτικών, γιατί ουσιαστικά εμπνέει αρνητικά συναισθήματα. Οπότε η προσέγγιση της ενημέρωσης γίνεται με συναισθηματικό... Με συναισθηματικό υλικό φορτίο. Δεν θα έπρεπε να είναι συναισθηματική η ενημέρωση. Θα έπρεπε να είναι πρακτική και θα έπρεπε να είναι κατανοητή. Και δεν θα έπρεπε να έχουμε σαν στόχο να τρομάξουμε τους ανθρώπους. Θα έπρεπε να έχουμε σαν στόχο να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους, όπως είπα και πριν. Ακριβώς. Και ένα πρακτικό θέμα, γιατί μπορεί να κάποιος να μας ακούει, πάνω πολύ σημαντικό. Πείτε μου. Πάνω σε αυτό, η ενημέρωση πρέπει να γίνεται σε σχολεία και σε πολύ νεαρή ηλικία. Από μικρή ηλικία. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί πολλοί λένε, μα δεν έχουμε πρόβλημα στο δημοτικό. Ναι, αλλά όταν έχεις πρόβλημα δεν είναι ενημέρωση και πρόληψη, είναι καταστολή. Έτσι, την ενημέρωση την κάνεις πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή θα έπρεπε να αρχίσει από το σχολείο, από πολύ μικρή ηλικία. Πολύ σύντομα, γιατί μπορεί να ακούει κάποιος που να ενδιαφέρεται, αν έχει κάποιος στην οικογένειά του ή στο φιλικό του περιβάλλον, κάποιον ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με την εξάρτηση, τι πρέπει να κάνει? Να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Η άμεση αντίδραση είναι να αναζητήσει βοήθεια, να μιλήσει με τον ίδιο. Να αναζητήσει βοήθεια, να αναζητήσει βοήθεια από κάποιο ειδικό, να μην προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό μόνος του και να μην κινηθεί παρορμητικά από συναισθηματισμούς. Γιατί όταν εμπλέκει συναισθηματικά, έτσι, είναι και δύσκολο. Τουλάχιστον στη δική μας την εμπειρία, αυτό που κάνει τους ανθρώπους να κάνουν λάθη στην αναζήτηση βοήθειας, είναι ότι προσπαθούν να βρουν μια άμεση μια άμεση λύση. Δηλαδή, μια λύση που θα πατήσουν ένα κουμπί και θα τελειώσει το πρόβλημα. Που δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει χρόνο, υπομονή, επιμονή. Θέλει χρόνο, επιμονή και πάνω απ' όλα κοινή λογική. Οι άνθρωποι χάνουν τη κοινή λογική όταν έρχονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα της εξάρτησης. Λόγω συναισθηματισμού, καθαρά. Ποια είναι τα επόμενα και μελλοντικά σχέδια κλείνοντας του κέντρου? Ποια είναι τα σχέδιά σας, τι ετοιμάζετε? Θα θέλαμε να δημιουργηθούν τέτοιου είδους δομές σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Θα θέλαμε να δείξουμε σε ομάδες ανθρώπων που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μια
τέτοιου είδους δομή, η οποία είναι μοντέρνα, είναι αποτελεσματική, είναι cost effective. Θα θέλαμε να δείξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους πώς να δημιουργήσουμε μια τέτοια δομή, έτσι ώστε στο μέλλον να υπάρχουν πολλές τέτοιες δομές ανά την Ελλάδα. Αυτό που έχουμε φτιάξει εδώ είναι ένα παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο, έτσι να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Γιάννης, είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορούσε η ελληνική κοινωνία, από το οποίο θα μπορούσε η ελληνική κοινωνία να ωφεληθεί. Με ποιο τρόπο? Με το να αναπαράξει αυτό το παράδειγμα. Εμείς είμαστε, είναι μέσα στη φιλοσοφία μας να μοιραζόμαστε τη γνώση μας. Δεν είμαστε κλειστό κύκλωμα, είμαστε ανοιχτό κύκλωμα. Άσχετα αν δεν κάνουμε σωστό marketing, αν το marketing, ναι. Αλλά είμαστε ανοιχτό κύκλωμα. Και ουσιαστικά θέλουμε το παράδειγμα αυτό να το δούμε να πιάνει τόπο σε μικρές κοινωνίες. Ναι. Σας το εύχομαι ολόψυχα να πετύχετε τους στόχους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Να είστε καλά, και εμείς ευχαριστούμε. Αγγίξαμε ένα θέμα το οποίο είναι ευαίσθητο. Είδαμε πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την επιχειρηματικότητα και το marketing μια θεραπευτική μονάδα. Εγώ θα κρατήσω ένα πράγμα. Χρειάζεται έμπνευση. Και πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό που ζούμε σήμερα. Με αυτό, σας δίνω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με έναν διαφορετικό επιχειρηματικό κλάδο. Είστε πανηδύν.